από αυτά που η κυρία Κόλλια είπε. Ότι. Είπε. Είπε. Ότι θα διακόψουμε. Είναι από τα επίσημα πρακτικά, κύριε Καμένε. Αυτά είναι από τα επίσημα πρακτικά. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφοι. Πάντως. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφοι. Πιο δημοφιλή αρχηγό η Νέα Δημοκρατία από τον Βενιζέλο δεν είχε ποτέ. Πιο δημοφιλή. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Η Νέα Δημοκρατία δεν είχε ποτέ. Κύριε Πρόεδρε, είναι μέσα στα λόγια που διάβασε ο κύριος Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης σαφές ότι θα ερωτηθεί η νομική επιτροπή της Βουλής. Ζητώ τώρα να αναγνώσετε την απόφαση της νομικής επιτροπής της Βουλής επί του θέματος. Υπάρχει ή δεν υπάρχει? Δεν υπάρχει για το λόγο του ότι η κυρία Αντιπρόεδρος της Βουλής κατά το πέρας της ομιλίας της περιέγραψε ακριβώς κατά τον κανονισμό ότι πάμε σε ψηφοφορία τρίτο βράδυ. Γι' αυτό και δεν συγκαλέσατε την νομική επιτροπή της Βουλής και γι' αυτό δεν υπάρχει καν πρακτικό μέσα. Τώρα, είναι απορίας άξιο. Κύριε συνάδελφε, ολοκλήρωστε παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Ναι. Συναισθήθηκε η Επιτροπή η Νομική της Βουλής και σας έδωσε έγγραφο. Να μου το αναγνώσετε. Θα σας απαντήσω, κύριε Πρόεδρε, λέω ολοκληρώστε. Να μου απαντήσετε, τελειώσω. Τελειώνω αμέσως. Κύριε Πρόεδρε, είναι πλέον σαφές στον ελληνικό λαό ότι εδώ έχουμε καταρχήν ένα πρωθυπουργό ο οποίος απουσιάζει. Τον αντικαθιστά ο κύριος Βενιζέλος. Ξέραμε ότι το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ γίνεται ελιά για να αλλάξουν το ΦΠΑ και να γλιτώσουν 110 εκατομμύρια από τις τράπεζες, αφημί, από τις τράπεζες οι οποίες σήμερα παίρνουν ειδικό δώρο. Ξέραμε ότι η Νέα Δημοκρατία γίνεται Νέα Ελλάδα, αλλά ότι πλέον έχουμε σύμπραξη των δύο κομμάτων υπό τον κύριο Βενιζέλο, σήμερα έγινε απόλυτα σαφές. Ο κύριος Τσίπρας για ένα λεπτό και ολοκληρώθηκε η συζήτηση.